Θέλω να συγχαρώ τους συνεργάτες στο κόμμα για την άψογη οργάνωση της διαδικασίας των ενδοκομματικών εκλογών. Για μας αυτή η διαδικασία είναι ένα πανηγύρι της δημοκρατίας. Είμαστε το μόνο κόμμα που τα μέλη του κόμματος έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τους υποψηφίους του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις βουλευτικές εκλογές. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα πως αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές, κρίσιμες για τη χώρα, κρίσιμες για την πορεία της χώρας. Η κοινωνία στις 22 του Μάη θα κάνει τις επιλογές της. Εάν η χώρα θα πρέπει να συνεχίσει τη σταθερή προοπτική που θα μας οδηγήσει στην οικονομική ανάκαμψη, στην επίλυση των προβλημάτων της ανεργίας και άλλων προβλημάτων της πραγματικής οικονομίας, ή θα επιλέξει το πισωγύρισμα, τις παλιές πρακτικές και τις παλιές πολιτικές. Ένας ισχυρός δημοκρατικός συναγερμός σημαίνει αυτόματα και μια ισχυρή κυβέρνηση που την χρειάζεται ο τόπος, όχι μόνο στα θέματα της οικονομίας, αλλά και στην προσπάθεια να επανενώσουμε και να ελευθερώσουμε την μοιρασμένη μας πατρίδα. Τι απαντάτε στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι η έξοδος από το μνημόνιο είναι μόνο εικονική, οι αριθμοί ευημερούν, αλλά η κοινωνία και οι πολίτες δυστυχούν, κύριε? Θα ήθελα να δυστυχούν και οι αριθμοί. Θα ήθελαν το πίσω γύρισμα με μια χώρα αναξιόπιστη, με μια χώρα αποκλεισμένη από τις αγορές, μια χώρα που παίρνει και το τελευταίο σεν από ταμεία συντάξεων για να πληρώσει μισθούς, μια χώρα πριν από το χείλος της χρεοκοπίας. Σήμερα η Κύπρος, λόγω των θυσιών του λαού μας, επανέκτησε την αξιοπιστία και την εθνική της κυριαρχία. Δεν είπαμε ότι έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα. Για μας, όταν υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνεργοι, δεν επιτρέπεται να πανηγυρίζει κανείς. Από την άλλη όμως, δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τις θυσίες του λαού μας και τη μεγάλη επιτυχία μια χώρα να βγαίνει από το μνημόνιο. Και όσοι κάνουν κριτική, είναι αυτοί που μας οδήγησαν στο μνημόνιο. Είναι αυτοί που παράλαβα μια οικονομία ισχυρή με ανεργία 3,5% και παράδωσαν μια χώρα υποχρεοκοπία και με ανεργία στο 16%. Λίγη αυτοκριτική δεν βλάπτει. Πρόεδρε, φαίνεται ότι οι νέοι ψηφοφόροι γυρίζουν την πλάτη στις πολιτικές εκλογές και αυτό βγαίνει μέσα από τους αριθμούς των εγγραφών των νέων ψηφοφόρων. Ήρθε η ώρα τα κόμματα να κάνουν την αυτοκριτική τους για να δουν γιατί δεν πείθουν τους νέους ανθρώπους ακριβώς να προσέλθουν στις κάλπες και στην τελική να στείλουν τα δικά τους μηνύματα, να αναδείξουν τους ανθρώπους που αυτοί θεωρούν ότι θα πρέπει να τους εκπροσωπούν. Κατανοητό. Η αντίδραση των νέων ανθρώπων, αλλά και η οργή της κοινωνίας. Σε ένα τόπο που έχουμε ένα 15% ανεργία και στους νέους μας το ποσοστό της ανεργίας ξεπερνά το 30%, όλοι αυτοί οι νέοι που είδαν τα όνειρά τους να γίνονται θρύψερα, για μένα δικαιολογημένα, απαξιώνουν το πολιτικό σύστημα. Όμως είναι καιρός να εξάγουμε τα σωστά συμπεράσματα γιατί απαξιώνεται το σύστημα. Και είναι για μας απλό για δεκαετίες.
το πολιτικό σύστημα. Στην προσπάθεια να αυξάνει την κομματική του πελατεία, χρέωνε τη χώρα και ομοιροποιούσε το μέλλον των επερχόμενων και των νέων γενιών. Με αποτέλεσμα για μια πλασματική ευμάρεια θυσιάζαμε το μέλλον των νέων ανθρώπων. Είναι γι' αυτό που ο Δημοκρατικός Συναγερμός, παρά το ότι βρισκόμαστε πρώτων εκλογών, δεν μπαίνει στο δίλημα των πελατειακών σχέσεων. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι κάποιες θέσεις μας προξενούν προσωρινό πολιτικό κόστος, προτιμούμε το προσωρινό πολιτικό, προσωπικό και κομματικό κόστος παρά να επαναφέρουμε τις πολιτικές. Ό,τι ζητά ο καθένας από τη στιγμή που δεν βγαίνουν από την τσέπη του πολιτικού αλλά από τις τσέπες των φορολογουμένων, πάρτε όλοι όλα. Αυτές οι πρακτικές μαζί με τις κακές εποπτείες του χρηματοπιστωτικού συστήματος μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Γι' αυτό και οφείλουμε να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε την Κύπρο, αλλάζοντας πρώτα τις νοοτροπίες. Και μια και μου κάνετε την ερώτηση, θα ήθελα έτσι όλοι να προβληματιστούμε. Για να περάσουμε την μεγάλη κρίση, πέραν από τις θυσίες του λαού μας έδειξε υπευθυνότητα και η τέταρτη εξουσία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όμως, το τελευταίο καιρό διαβάζοντας άρθρα και αναλύσεις, αποτύπωση κάνω και όχι κριτική, θεωρώ ότι υπάρχει μια τάση που θα ήθελε πάλι εμείς οι πολιτικοί στο οποιοδήποτε αίτημα να λέμε ναι. Δεν θα αλλάξω προσωπικά την άποψή μου πως τώρα που έφυγε η Τρόικα είναι που πρέπει να δοκιμαστεί και θα δοκιμαστεί και δοκιμάζεται κάθε μέρα η υπευθυνότητά μας. Η πορεία που έχει πάρει για την διερεύνηση των σκανδάλων της οικονομίας σας ικανοποιεί, κύριε Πρόεδρε? Πιστεύετε ότι θα τιμωρηθούν κάποια στιγμή οι ένοχοι? Πρώτον, να καταγράψουμε, πρέπει όλοι να εγκαταλείψουμε δύο χρώματα γυαλιών, τα ροζ και τα μαύρα. Δεν είναι σωστό να ωρεοποιούμε τα πάντα βάζοντας τα ροζ γυαλιά, ούτε και να κάνουμε τα πάντα μαύρα βάζοντας τα μαύρα γυαλιά. Είναι γεγονός ότι από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η μόνη περίοδος όπου σκάνδαλα και διαπλοκή οδηγούνται στα δικαστήρια, ανεξάρτητα αν είναι για επώνυμους, πολιτικούς ή άλλους αξιωματούχους. Και αυτό πρέπει να πιστώνεται και στην κυβέρνηση και στους ανεξάρτητους θεσμούς, όπως είναι ο Γενικός Εισαγγελέας, η Νομική Υπηρεσία, η Αστυνομία, ο Γενικός Ελεκτής. Να είμαι και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Είναι και μια περίοδος που η κοινωνία δεν ανέχεται συγκαλύψεις. Αυτά όμως τα σκάνδαλα που βλέπουμε καθημερινά έγιναν πριν 5 και πριν 10 και πριν 15 χρόνια. Όταν γίνονται αυτά τα σκάνδαλα, λόγω της πλασματικής ευμάρειας, όλοι ήταν ευτυχισμένοι. Δεν υπήρχε κάποιος που να διαμαρτύρεται, ούτε και υπήρχε οργή. Πρέπει να αποτυπώνουμε τις πραγματικότητες. Άρα έχει συντελεστεί ένα μεγάλο βήμα, σωστό, θετικό, προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζονται πολλά να γίνουν, γιατί αυτοί που διέπραξαν τα μεγαλύτερα των οικονομικών εγκλημάτων δεν έχουν μπει κάτω από την τσιμπίδα του νόμου ακόμη. Εγώ πιστώνω και πιστεύω στις ανεξάρτητες αρχές και θέλω να πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν και άλλες υποθέσεις. Επειδή ένα θέμα που ασχολήθηκε πάρα πολύ ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν ο ΕΛΑ, κύριε Νεοφίτου,
Ακριβώς για αυτό που λέτε για το εποπτικό σύστημα, σήμερα στη σημερινή γράφει για μια μεγάλη έκθεση του Γενικού Ελεκτή που αποτυπώνει ότι θα έπρεπε να γίνονταν όλα τότε για να συνεχίσει να παίρνει έλα η λαϊκή παρά τα προβλήματα που παρουσίαζε φερεγγιότητα κι άλλοι. Αγαπητέ μου Χρήστο, ο Ομιλών μιλούσε στην ώρα του και για την οικονομική κρίση και για το έλα και για πολλά άλλα ζητήματα. Τώρα δεν είναι η δουλειά εμάς να κρατούμε ένα μικρόφωνο και να επαναλαμβάνουμε όσα έπρεπε να είχαμε προλάβει. Τώρα είναι η δουλειά των διοκτικών αρχών και όσα λιγότερα λέμε τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες υπάρχουν αυτά τα σκάνδαλα να εξηγνιαστούν.